σας είπα το όνομά μου. Είμαι η Μερόπη Τσατσαρώνη, κόρη Παρθένα και περήφανη σαν το παγόνι. Συντέκνησες, συντέκνη δείτε. Το πιάτο μου είναι άδειο, σούλο τον κόσμο να το πείτε. Ήμουνα εργαζόμενη σε επιχείρηση ιδιωτική, μα εδώ δεν έχω να φάω ούτε φατσί. Ο Θεός να σας φυλάει από την ανεργία. Είναι του στομάχου μια ανυπόφορη θυσία. Για δες καιρό που διάλεξαν τώρα να μ' απολύσουν. Οι τράπεζες με κυνηγούν, κοντεύουν να με γδύσουν. Ψυχούλα μου, γυναίκα μου, άντε, βάλε να φάμε. Ναι, μαμάκα, πεινάμε. Το στομάχι μου διαμαρτύρεται. Ξεχάσατε, ψυχούλες μου, τι έγινε προχθές. Α, ψυχούλα μου, πώς να το ξεχάσουμε. Ξεχνιούνται τέτοια συνταρακτικά γεγονότα. Δεν ξεχνιούνται. Αχ, αχ, αχ. Α, γεγονότα πιο συνταρακτικά και από τον πόλεμο στο Ιράκ. Πάει ο μηνιαίος μισθός. Πάνε οι μηνιαίες αποδοχές. Πεινάμε, πεινάμε, βάλτε μας να φάμε. Πεινάμε, διψάμε, ρωτάμε πού τραβάμε. Α, ψυχούλες μου. Έχεις ακούσει ότι χτυπάει ανεργία ή τα άλλο χτυπά. Το στομάχι. Το στομάχι, η πείνα δηλαδή. Η πείνα. Εσύ έχεις συνταξιούχος εσύ. Τα κοπέλια σου πάνε καλά. Λεβεδιά, υγεία. Την υγεία σου να είστε πάνω. Να είστε καλά, μάλλον. Και εσύ να είστε καλά. Και η καμπάνα. Η καμπάνα. Αράρα. Η δυσάρεστη καμπάνα. Ναι, αράρα που λένε. Καλό μεσημερινά. Τι κάνετε. Μα εσάς ψάχναμε. Τι κάνετε. Είσαι καλά. Έχετε ακούσει άμα χτυπήσει η ανεργία ή τα άλλο χτυπά μετά. Δεν έχετε ακούσει εσείς. Σύντεκνε μου, είδα κάνει. Υπομονή. Για την ανεργία άκουσες πραγματολόγους. Άμα χτυπήσει η ανεργία ή τα άλλο χτυπά μετά. Δέχατε. Όλα καταχτυπούνε κι άλλα. Την υγειά σου να είναι. Τυπά το λοιπόν. Όλα τα ξέρει από εδώ. Μήπως είστε καμένος. Κάτι λίγο. Εσύ συντεκνή μου. Εγώ δεν πεινώ. Γιατί είμαι κριτικό. Εμείς είμαστε κριτικοί. Δεν πεινούμε δηλαδή. Εγώ δεν πεινώ. Έμπα στην Κρήτη οι επιχειρήσεις πάνε μια χαρά ούλα. Δεν λέτε. Εγώ βοητάει κάτι παιδά. Εγώ δεν πεινώ. Χτυπάει ανεργία. Το πρώτο πράγμα στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο γεγονό αυτό αμάρτημα των Ελλήνων κυβερνώντων. Είναι η ανεργία. Τα παιδιά. Και μετά το χτύπημα της ανεργίας, τι άλλο χτύπημα έχετε. Τι χτύπημα είναι το θέμα της υγείας. Το χτύπημα του. Του στομάχου. Να είστε καλά, δεν ξέρω. Να είστε καλά. Από το Λασίθι είμαι. Από το Λασίθι. Από το οροπέδιο Λασίθι. Έτσι, α, το οροπέδιο έχετε σαν ανεργία. Έχει χτυπήσει η ανεργία. Τα δεν είναι μόνο χέρι. Μόνο ναι, γέρι μήνα. Ναι, πέντεξε γέρι. Α, οι νέοι έφυγαν να πάνε να βρουν δουλειά. Έφυγανε, όλοι έφυγανε. Δεν μου λες, τέκνησά μου, άμα χτυπήσει λοιπόν η ανεργία ή το άλλο χτύπημα έρχεται μετά, να κι αν τα γελάσατε. Έχω πράγμα περίεργα. Η τρέλα, τρελαίνεσαι δηλαδή. Να σε καλά. Για την ανεργία. Ωραία είναι. Η ανεργία είναι καλή. Κάθομαι μέσα να τρώμε, πίνουμε, γλεντήρουμε. Εμάμε. Όταν χτυπάς, είτε κνέ μου, η ανεργία ή το άλλο χτυπά μετά. Πώς? Πείνα. Έχετε καμία κακή εμπειρία εσείς από ανεργία? Άνεργη. Άνεργη και δυο. Δείξατε οι κυρίες εδώ πέρα, την κυρία και τον κύριο να... Μπα και ενδιαφερθεί κανείς να σε βρει δουλειά, καταλάβατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για την ανεργία, ακούσατε πράγμα. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει ανεργία. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Για την ανεργία, ακούσατε πράγμα. Δεν δουλεύει κανείς. Α, δεν δουλεύετε ούτε εσείς. Άρα πεινάτε δηλαδή. Εντάξει. Πεινά και το παιδάκι εδώ. Όλοι πεινούν. Πε μου, και πεινά, δεν σου δίνει μαμά σου να φας. Από εδώ πέρα. Δεν σου δίνει.
Ορίστε, το θύμα της ανεργίας. Δεν υπάρχει ανεργία. Όλοι δουλεύουν. Όλα είναι καλά εδώ. Για την ανεργία, άκουσες πράγμα. Δεν έχουμε ανεργία. Δεν έχουμε ανεργία. Στην Κρήτη όλοι δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουμε. Όλοι δουλεύουμε, αλλά πού. Είμαστε δουλεύουμε. Πάρε και από εδώ, πάρε. Τι να κάνεις. Καλά, εσείς. Δείξτε την ομορφιά της κυρίας. Καλά. Για την ανεργία θα μας πείτε πράγμα εσείς. Καλά πάμε, καλά. Άμα χτύπαμε. Εσείς τα κάνετε. 5 χρόνια δεν δουλεύουμε. Άμα χτυπήσει η ανεργία, εντάξει, άλλο χτυπάμε τα. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι σας χτυπάει η ανεργία. Και δεν ακούμε, κάθε μέρα δεν είναι ανεργία. Έπα στην Κρήτη, υπάρχει δηλαδή. Και αν δεν υπάρχει. Και άμα χτυπήσει η ανεργία, μαντάμ, μετά είτε άλλο χτυπά. Α, η ανεργία σας χτυπά κατά κύβα. Δεν έχεις να φας. Και στο στομάχι. Εσύ, αγαπητέ μου φίλε, πάρε το γυαλάκι του κυρίου, πολύ όμορφο. I don't speak Greek. Πώς? I don't speak Greek, do you speak English? Α, στα δε συνεννούμαστε. Okay. Ευρωσυντέκνησες, ευρωσυντέκνη και ευρωσυντεκνάκια, χίλια καλωσορίσετε, χίλια και δυο χιλιάδες. Στον Κρέτα με τα όμορφα και τις ευρωκουζουλάδες. Όντε χτυπά η ανεργία, χτυπά και η πείνα. Τούτονα είναι καθορισμένο σαν να είναι φυσικός νόμος. Είτε θα κάμετε σε μια τέτοια περίπτωση, συντέκνη μου, η πιο παλή, ας θυμηθείτε την κατοχή. Ας θυμηθείτε κι είναι σας τις ημέρες της ανέχειας, κι ας κάνετε κουράγιο στις νεότερους. Κουράγιο. Κουράγιο, κουράγιο. Και εύχομαι να έχετε βοηθό τον κάθε Άγιο. Αγαπημένη μου οικογένεια, καταλάβατε τώρα γιατί μια ζωή απεχθανόμουν τη δουλειά. Να μην σε καραγκιόζει πως αρχίσουμε και μπαίνουμε στο νόημα. Γιατί γυναίκα να κάνω μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς θα τη χάσω μετά. Γιατί να αποκτώ κακές συνήθειες. Μπαμπάκο, έχεις προφητικό μυαλό. Έβγε. Έβγε και από μένα, μπαμπάκο. Αν όλος ο κόσμος καραγκιόζει είχε το μυαλό σου, όλα θα πήγαινε ρολόι. Σωστά, γυναίκα. Εγώ δεν γίνομαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Συντέκνησα, είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Καλά, δεν ξέρω να σε απαντήσω. Δεν κατέστη, να σου λέω εδώ. Δεν σε ευλαστούμε πάντως. Όχι, να είσαι καλά. Πάντα καλά. Την υγειά σου να έχεις. Δεν κατέτε, δεν σας λέω. Θέματα, εγώ καθόλου δεν τα μου λες. Είστε θύμα δηλαδή. Φυσικά, φυσικά. Λυπάμαι, τι να κάνω. Και εγώ λυπάμαι. Όχι, δεν είστε θύματα εσείς. Είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Ναι, ναι, ναι. Είσαι κι εσύ θύμα, γι' αυτό. Θύμα, ναι. Πολλά λεφτά να μας φέρει. Να σε καλά. Πολλά λεφτά. Το λαχείο θα μας τα φέρει. Εδώ να μας φέρει λεφτά να. Εσύ τα πουλείς δηλαδή. Ναι, εγώ τα πουλάω. Τα κορίτσια μου έπεσε σε άνθρωπο που δεν πιστεύει στα λαχεία. Ναι. Όχι, δεν πιστεύει. Και όμως είναι το καλύτερο το λαχείο. Το καλύτερο από όλα τα παιχνίδια. Για την παγκοσμιοποίηση δεν μας λέτε πράγμα. Εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Σύντεκνε, είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε όλοι θύματα. Όλοι. Να μας πεις για κουβέντες για την παγκοσμιοποίηση, ναι. Ποια είναι η γνώμη σου. Βλέπω οι εξελίξεις να είναι δυσάρεστες. Δυσάρεστες. Δυσάρεστες και μακροχρόνιες. Βλέπω μια πάλι μεγάλη. Να είσαι καλά, η πάλι θα υπάρξει σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και χωρίς πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν γίνεται πράγμα. Είστε θύμα της παγκοσμιοποίησης. Είμαι, είμαι. Είστε κι εσείς θύμα. Είστε κι εσείς. Όχι, όχι. Α, δεν είστε εσείς. Γεια σου, Σύντεκ. Σύντεκ, δεν είναι καν. Καλά. Από πού κατεβαίνεις, από ποιο χωριό. Από το Ψιλορίτι. Από κι έρχομαι κι εγώ. Από κι άργησε. Δεν μου λες, μην πανάσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Α, εγώ ποτέ ήταν αδεκατέχομαι, μην με ρωτάσαι. Μόνο για τα κουράδια μας στο Ψιλορί. Ναι, ναι. Στο καλό να πας, ευχαριστώ. Όχι. Δεν είστε θύμα εσείς. Καλό μεσημέρι να έχετε λοιπόν. Ναι, και εσείς επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαντάμ. Σύντεκνε, αλέθοντας τον καφέ, μήπως νιώθεις και θύμα της παγκοσμιοποίησης. Μια χαρά νιώθω. Όλα πάνε μια χαρά. Όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Να είσαι καλά. Το μην πανανιώθεις πως είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Τι αν είμαι. Θύμα. Θύμα της παγκοσμιοποίησης. Όχι. Δεν ήμασταν θύματα. Θύματα δεν είμαστε για το Θεό. Στο καλό να πας, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Λεβεντιά. Να είσαι καλά. Παγκοσμιοποίηση φοβάται. Παναγία μου. Δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη δεν μας αγγίζει μα. Όχι. Εσύ δεν είσαι θύμα της παγκοσμιοποίησης. Πρώτο θύμα. Πρώτο θύμα. Δείξτε το πρώτο θύμα της παγκοσμιοποίησης στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι να είσαι. Ευχαριστώ.
δεν είμαστε όλοι. Όφη και εσείς είστε. Το δεύτερο θύμα. Μην πανάσα θύμα της παγκοσμιοποίησης. Οπωσδήποτε πήρα λιβάνια από του Καρβολαράκη. Να θυμιάσεις ποιους. Για να θυμιάζω που αφήγουνε μερδικοί. Το Μπλερ και το Σρέντα. Είσαι. Γιάντα τα πολυσκέφτασε και δεν μου το λες. Αν είσαι θύμα ή όχι. Δεν με απαντάς. Επαναστάτης. Είσαι επαναστάτης. Και μάχεσαι κατά της παγκοσμιοποίησης. Βαγγέλη. Βαγγέλη, όφου. Είδα, γιατί του φωνάζει τον Βαγγέλη. Να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Φάτε, παιδάκια μου, φάτε. Α, ψυχούλα μου, γυναίκα μου. Τι να φάνε τα παιδιά, αφού τα πιάτα είναι άδεια. Κάνεις λάθος, ψυχούλα μου. Δεν είναι άδεια, γεμάτα είναι. Γεμάτα. Θα μας τρελάνεις, ψυχούλα μου. Γεμάτα είναι με κοπανιστό αέρα, κοίτα. Α, μας κοροϊδεύεις, ψυχούλα μου, με κοπανιστό αέρα. Κοπανιστό αέρα δεν έφερες από τη δουλειά σου. Κοπανιστό αέρα μαγείρεψα. Θα προτιμούσα μια τηλανιά παϊδάκια. Θα τα ξεκοκαλίζω μέχρι το πρωί. Α, ψυχούλες μου. Το βράδυ που θα κοιμηθείτε, ονειρευτείτε παϊδάκια και θα δείτε, θα χορτάσετε. Έλα, 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 έπειρα την απόλυση και κάθομαι στο σπίτι. Έλα, έλα και κάθομαι στο σπίτι, ούλα μου ευγήκανε κοπέλια από τη μύτη. Έλα, έλα κοπέλια από τη μύτη, ούτε φαΐ ούτε πιωτό, δεν έχω πιο παρέα. Έλα, έλα, δεν έχω πιο παρέα. Ετούτα τα φαινόμενα είναι πολύ ακραία. Έλα, έλα, είναι πολύ ακραία. Σύντεκνε, μην πάει να εισφάει και μια φορά κοπανιστό αέρα. Καμιά φορά δεν το καταπίνομαι. Έτσι, που θα πάμε, όλοι θα τρώμε. Όλα θα τρώμε. Φουσουνίζετε. Ναι. Άρα τρώτε, δεν τρώτε κοπανιστό αέρα. Καθόλου. Δεν έχετε φάει ποτέ. Καλά είσαστε. Καλά είμαστε. Λέω στη μαμά μου, ο κύριος, να πάμε να, γιατί σας συμπαθούμε. Μην πανάσετε φάει και μια φορά κοπανιστό αέρα στις τέκνησές μου. Κοπανιστό. Κάθε μέρα ναι. Τρώμε τώρα. Α, και εσείς. Ναι, κάθε μέρα. Α, και εσείς. Τι να κάνουμε. Και εγώ κακορίτσι, στο καλό πάτσι. Καλή χώνε ψινάζεται. Κοπανιστό αέρα, τρώσεις και πού. Πολύ καημένε. Καλή χώνε ψινάζεται. Κοπανιστό αέρα τρώτε, μαντάμ, εσείς. Από όλα. Από όλα. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει ποτέ σας. Αρκετό. Αρκετό, και εμείς. Με το καλό τον εχωνεύσετε. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει καμιά φορά. Συνέχεια τον τρώμε. Και εσείς, τι να κάνετε. Πιο καλά πάω. Την υγειά σου. Έχετε φάει ποτέ σας κοπανιστό αέρα. Πολύ. Πολύ, και εσείς. Πολλές φορές. Λοιπόν, αν άνοιγε ένα μαγαζί που να πουλεί κοπανιστό αέρα, θα λάθει αυρί. Όλοι θα λατρώνε. Την υγειά σας να έχετε και καλή χώνευση. Μα σε κοπανίζουν αέρα, το πανίζουν και μας τον δίνουμε, αλλά μη στον ετρώμενο. Μας έβαλανε πιο αυτή τα περίφανα γεραδιά Παπαντρέου μια φορά, τα πετάξαν στο κάνα του Αχρήστο. Τον Αχρήστο. Εσείς τα λέτε. Συμφωνώ. Και εμείς χειρότερα. Αλλά από ό,τι θέλω, για δείξε το μεζεδάκια. Δεν τρώνε κοπανιστό αέρα, τρώνε φασόλες με υγιές. Στα φιδωλιές γυρίσαμε 300 χρόνια πριν. Να θυμηθείτε και την κατοχή λιγάκι. Πώς παχαίνεις του λόγου σου. Κοπανιστό αέρα τρώνε. Ελιές. Εσάς δεν σας φοβάμαι, γιατί περάσετε την κατοχή. Έχεις φάει του λόγου κοπανιστό αέρα και μια φορά. Δεν ήφαγα ποτέ μου. Κοπανιστό αέρα έχετε φάει καμιά φορά. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Δηλαδή με τα λαχεία που ασχολείστε, φάει πράγμα, μόνο κοπανιστό αέρα. Την υγειά σας να έχετε να χωνεύετε. Η ανεργία σας εκτύπησε καθόλου. Κατακέφαλα. Για κοπανιστό αέρα λοιπόν τρώμε τακτικά. Τρώμε με κόπανο. Εκεί στην Βουλγαρία τρώτε εσείς καμιά φορά κοπανιστό αέρα. Ναι, ναι, τρώμε. Τακτικά κι εσείς. Ναι. Σας άρεσαν σας, το καλύτερο φαγητό σας, κοπανιστό αέρα έχετε φάει καμιά φορά. Όχι, Όχι, τύχει ακόμα. Δεν έχει τύχει. Καλώς. Κακορίτσια, αρχίζω και τρώω τακτικά. Πολύ. Τον εκοπανίζω, δηλαδή πρώτα θα τον τρώω. Καλό, τον έχω νύψει. Τι να κάνω. Κοπανιστό αέρα, έχετε φάει καμιά φορά. Πάρα πολλές φορές. Πολύ. Εδώ αρχίζομαι, ναι. Ψυχούλες μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, πατερούλη, πώς! Λέγε, πατερούλη, πώς! Ψυχούλα μου, μεγάλη περιέργεια έχω να μάθω τον τρόπο της σωτηρίας μας. Ψυχούλα μου, γυναίκα μου, ο τρόπος της σωτηρίας μας σχετίζεται με την Αλβανία.
Ψυχούλα μου, να έλεγες με την Αμερική το καταλαβαίνω, αλλά με την Αλβανία... Ναι, ψυχούλα μου, με την Αλβανία. Ποιοι δουλεύουν στην Ελλάδα χωρίς να τους μαστίζει η ανεργία? Οι γείτονες Αλβανοί. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω, ψυχούλα μου, και θα ζητήσεις βοήθεια από τους Αλβανούς. Α, ψυχούλα μου, όχι από όλους τους Αλβανούς, από έναν ειδικά. Φίλε Ένο, πόσα χρόνια δουλεύεις στο Μανολιό? 7, κύριε Νιονιό. 7, είναι πολλά. Το λογικό είναι να έχεις αρκετές οικονομίες. Δουλεύω νύχτα μέρα, κύριε Νιονιό. Κάτι έχω στην τράπεζα. Κάτι, ο ψυχούλα μου, από ό,τι διαισθάνομαι, δεν ήρθε μόνο η αγάπη από την Αλβανία, αλλά θα έρθει και η οικονομική βοήθεια. Κύριε Νιονιό, μίλησε πιο καθαρά. Δεν σε καταλαβαίνω. Ένα ψυχούλα μου, Ένο, θέλω να σου ζητήσω ένα μικρό δάνειο. Ένα τόσο δούλι δάνειο. Να γυναίκα, ναι. Ζήτησε βοήθεια από τον Ένο τον Αλβανό που δουλεύει στο Μανολιό. Εκεί κατάντησαν οι Έλληνες, δεν το πιστεύω, Καραγκιόζη. Τι θα πει κατάντησαν? Η Αλβανία, σαν γείτονα χώρα, οφείλει να μας βοηθήσει. Κι ο Σιμίτης τους βοήθησε κάποτε με αρκετά εκατομμύρια δραχμές. Το θυμάμαι, Καραγκιόζη, αυτά τα δανεικά και όχι αγύριστα. Αν δεν το ξέρουν οι φίλοι μας οι Αλβανοί, θα τους το μάθουμε εμείς. Τι θα τους μάθουμε, Καραγκιόζη, εξηγήσου. Το στόνα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Όσους απολύσαν εδώ από τις επιχειρήσεις, ναι. Από πού να ζητήξουν βοήθεια? Καλό δεν είναι να αρχίσουμε να ζητούμε βοήθεια από τους Αλβανούς που δουλεύουν συνέχεια? Οι μόνοι που δουλεύουν συνέχεια εδώ είναι οι Αλβανοί. Οι μόνοι. Ωραία. Να είσαι καλά. Ήρθανε τώρα και πεινούσανε. Ναι. Και μας πιάσανε τις δουλειές. Ήταν γεμάτοι ψήρες και εδώ έχουν αυτοκίνητα. Α, και φύγανε ψήρες από τους Αλβανούς και πιάσανε εμάς. Και πιάσανε εμάς. Α, μπράβο, ναι. Δεν πιστεύω να δούλευε σε μια δουλειά και να σε απολύσανε. Με απολύσανε. Τα πού δούλευε? Θα σου βάλω φυλακή όλου. Πού δούλευε? Που δούλευα, ναι. Σε μια εταιρεία. Σύντα εταιρεία. Σίτερ, τι μη μας επιστώ όνομα. Ναυτιλιακή εταιρεία. Ναυτιλιακή εταιρεία. Δηλαδή σε πετάξανε κλωτσιδόνο. Ναι, ναι, ναι. Και από πού σκέφτεσαι να ζητήξεις βοήθεια εδώ, δανεικά? Ναι. Από τους Αλβανούς είναι ωραίο. Όχι. Δουλεύουν δεν όλοι. Δίνουνε. Δεν δίνουν ούτε Αλβανοί. Θέλουν δικά τους. Α, δικά τους και οι Αλβανοί. Ήρθανε και μας πήρανε όλες τις δουλειές. Στις δουλειές. Τους Έλληνες τους αφήσανε ορφανούς. Στη θέση τη δικιά σας στην εταιρεία βάλανε Αλβανίδα και διώξανε εσάς. Ναι. Αλβανίδα. Ναι. Όμορφες. Να είσαι καλά. Κουπέλες, κούκλες. Να είσαι καλά. Με μήνια. Με μήνια. Με κοντά κοντά. Όλα καρέδες, όλα έξω. Την... Και έχουν ξετρελάνει τον κόσμο. Έτσι οι Έλληνες αρχίξαν και τις απολύουνε. Χάνουνε τις δουλειές τους. Κι εγώ που να είναι θα με απολύσουν. Πράγμα δανεικά, έχεις να μου δώσει. Όχι, δεν έχει πράγμα. Εμείς χειρότερα είμαστε. Δώ μας 20 ευρώ θα πρέπει να την κάνω. Και εμείς χειρότερα. Μπρε, δώ μου 20 ευρώ που σου λέω. Πού να τα βρούμε. Πράγμα δηλαδή. Αν δεν δουλεύουμε δεν υπάρχει τίποτα. Πράγμα κακορίς. Τίποτα. Υπομονή να κάνεις. Να ζητήξαμε επίσημη βοήθεια από την Αλβανία. Ναι, βέβαια. Ναι. Τόσες με όπλα. Ναι. Και μετά να τους πάμε. Να αρχίξουν να ζητούν βοήθεια από τους Αλβανούς, δεν λες. Έτσι, έτσι έχουμε καταντήσει. Έτσι θα καταντήσουν. Έλα. Εγώ πήρα δάνειο από τους Αλβανούς. Έχεις πάρει δάνειο. 15.000 ευρώ. Ναι. Και... για να πληρώσω την τράπεζα. Και ο τόκος. Ο τόκος μου τα χάρισε. Αν μου συγχωρήσαν τις τόκους. Την υγειά σου να ξαναπάρεις. Να αρχίξαν να γυρεύουν βοήθεια από τους Αλβανούς. Ή τα λες. Θα τον δίνουν οι Αλβανοί βοήθεια ή. Οι Αλβανοί σε λίγα χρόνια θα κουμαντάρουν την Κρήτη. Και εμείς θα φύγουμε να πάμε στην Αλβανία. Στο καλό. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι. Άκουσες πράγμα για την ανεργία. Άκουσα πως βγαίνουν οι χοχλοί εκεί πέρα. Πού? Στην ανεργία. Α, οι χοχλοί. Ναι. Και όσα απολύσανε, τι θα κάνουνε? Να αρχίξουν να γυρεύουν βοήθεια από τους Αλβανούς. Ώρα χρειάζεται. Έτσι θα φτάξουμε. Εντάξει. Αρχίξαν και απολύουν κόσμο. Από πού? Από τις επιχειρήσεις.
Άμα δεν είναι καλό θερματοφύλακα, θα το πουλήσει. Και πολλοί εργαζόμενοι, λέει, πρώην εργαζόμενοι, σκέφτονται να γυρέψουν βοήθεια από του Αλβανού. Πώ θα θεωρεί το να σου. Πολύ σωστό. Οι Αλβανοί δουλεύουν. Ο Αλβανό παράγει. Ο Έλληνα τρώει μόνο. Στο καλό να πα. Ανεργία. Δεν υπάρχει ανεργία. Αφού υπάρχει η Σιμίτη, δεν υπάρχει καμία ανεργία. Τι παίδε υπάρχουν. Όσοι, λέει, απολύσαν εδώ οι Έλληνε, θα αρχίσουν να γυρεύουν βοήθεια από του Αλβανού. Σωστό, ναι, το τώρα. Σωστό. Τα πιο πολλά λεφτά έχουν οι Αλβανίδα. Πιο πολλά έχουν και εμεί. Καλό μεσημερινά. Για αυτοκίνητα και σπίτια. Αρχίξαν εδώ να ζητούν ιδανικά από του Αλβανού. Πώ το βλέπετε εσεί. Έτσι φτάξαμε. Έτσι φτάξαμε. Πάτρε την ευλογία. Ανεργία, ναι. Αφού ήρθαν οι ξένοι, μας φάγανε και ψωμί που τρώγαμε. Και αρχίξαν, λέει, μερικοί και γυρεύουν δανεικά από τους Αλβανούς, οι Έλληνες. Ακούς. Αυτοί θα περάσουν καλά, εμείς θα δούμε χειρότερα. Εμείς θα πάμε στην Αλβανία. Ακόψετε αυτός που τσίφερε. Δεν κατέω τσίφερε, εσείς δεν κατέω. Ποιος τσίφερε είναι τους Αλβανούς. Κατέω εγώ. Κατέω κι εγώ, δεν κατέω πράγμα, στο κόλαπος. Φίλε Ένο, παρακολουθείς το έργο του Μανουσάκη, η αγάπη ήρθε από μακριά. Θέλεις ερώτημα, κύριε Νιονιό. Είναι δυνατόν να μην το παρακολουθώ. Α, ψυχούλα μου, κι εγώ το παρακολουθώ ανελιπώς. Όμορφη η Ελληνίδα που αγάπησε ο Αλβανός, ε! Εδώ διαφωνώ, κύριε Νιονιό. Ο Αλβανός είναι πολύ πιο όμορφος από την Ελληνίδα. Α, ψυχούλα μου, διαφωνείς. Έχεις άδικο που διαφωνείς. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ομορφιά της Ελληνίδας με την ομορφιά του Αλβανού. Έχει χάρη λόγω ηλικίας, κύριε Νιονιό. Αλλιώς θα σου μιλούσα διαφορετικά. Α, ψυχούλα μου, τι έχει η ηλικία μου, βρε αχάριστε μετανάστη. Επιμένω και θα επιμένω. Η Ελληνίδα είναι πολύ πιο όμορφη από τον Αλβανό. Ε, τότε άμε να ζητείς δανεικά από την Ελληνίδα. Ε, ο. Η αγάπη από πού ήρθε? Από τη γούρνη. Από πού ήρθε η αγάπη? Από τον έρωτα. Το βλέπατε? Όχι πάντοτε. Δεν σας άρεσε που μια Ελληνίδα αγάπησε ένα Αλβανό? Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις το αυτί μου. Δεν σας άρεσε? Όχι. Που μια Ελληνίδα, δεν σας άρεσε. Όχι. Είστε ρατσίστρια? Όχι. Απλά δεν βλέπω. Έχετε παιδιά? Όχι. Με το καλό να αποκτήσετε. Ευχαριστώ. Αν λοιπόν η κόρη σας αγαπούσε ένα... Φωνάζεις, καλέ. Αν λοιπόν η κόρη σας αγαπούσε ένα Αλβανό, ναι, εσείς τι θα κάνατε? Αλβανάκια. Αλβανάκια θα κάνετε. Πώς σας φάνηκε που μια Ελληνίδα ερωτεύτηκε ένα Αλβανό? Καλύτερα είναι, τι. Δεν είστε ρατσίστρια λοιπόν? Και εγώ είμαι ξένη, είμαι από τη Βουλγαρία και... Ναι. Α, γι' αυτό είσαι... Αγάπη δεν έχει σύνορα. Α, γι' αυτό υποστηρίζω στον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Α, από την αγάπη θα την πάρει. Είσαι ρατσιστής? Εγώ δεν ξέρω τι είναι ρατσισμός. Δεν κατές. Δεν ξέρω. Έχετε γιο, έχετε κόρη? Δεν έχω ένα γιο έχω. Ε, άμα γιο σας αγαπούσαν μια Αλβανίδα θα τον αφήνετε? Ε, άμα ήθελα να ήταν πλούσια την έπαιρνε. Άμα ήταν πλούσια. Και τιμία. Πλούσια όμως. Και τιμία και πλούσια. Ατίμια και πλούσια. Και πλούσια. Άμα ήταν φτωχιά και άτιμη, όχι. Όχι, ποτέ. Στο καλό να πάτε. Το βλέπατε το έργο στην τηλεόραση? Όχι, είμαι το περαστικός και δεν καθίσαμε να το δούμε. Α, ήσασταν περαστικός, ναι, από την τηλεόραση, ναι, και δεν, ναι, την ανοίξατε. Ναι, ναι, ναι. Ένας Αλβανός λοιπόν ερωτεύτηκε μια Ελληνίδα. Εσείς πώς το βλέπετε? Καλά έκανε. Δεν είστε... Ο έρωτας δεν έχει όρια. Ναι, ο ρατσιστής δεν είστε. Όχι, ποτέ. Έχετε παιδιά, έχετε. Μια κόρη έχετε. Και κόρη και γιο. Αν η κόρη σας αγαπούσε ένα Αλβανό, εσείς πώς αντιδρούσατε? Θα το σκεφτόμουν λιγάκι, αλλά... Α, θα το σκεφτόσασταν πρώτα. Λιγάκι. Λιγάκι σκέψη χρειά. Θέμα της κόρης μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι η καλύτερη. Άμα θέλει νύπη και ο γαμπρός, τι βλανάχει. Το πέθερος. Ο πέθερος, δηλαδή εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έβλεπε το έργο στην τηλεόραση. Που αγάπησε η Αλβανίδα τον Αλβανό. Για μένα δεν το βλέπα. Α, θόρυσε το του λόγου. Το θόρυσε του λόγου. Εθόρυμε το κι εγώ. Και πώς σου φάνηκε να παγάπησε. Πρώτο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ποιος ήταν Αλβανός, ωραίο πράγμα ή η Ελληνίδα? Κυριό, κυριό. Α, κυριό αρέσαν. Κοπέλια, είσαι λόγου. Κι αμέ, έξε. Έξε. Κι αμέ. Και αν το ένα από τα έξε αγαπούσε μια Αλβανίδα ή ένα Αλβανό, πώς θα σου φανώ. Εγώ θα τον εσφάξω. Ποιο, τον Αλβανό ή το κοπέλι? Ναι, deep, τον Αλβανό. Εσείς θα τον ερωτευόσασταν τον Αλβανό? Πώς σα φάνηκε που ένα Αλβανό ερωτεύτηκε μια Ελληνίδα? Πώς μας φάνηκε. Πολύ φυσιολογικό. Παιδιά έχετε? Έχω. Αν ένα σα παιδί ερωτευόταν Αλβανό ή Αλβανίδα? Δεν θα είχα πρόβλημα, αν ήδη ήταν ερωτευμένο. Κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα. Να είστε καλά. Απολύτως. Η αγάπη ήρθε από μακριά. Αλλά εσείς έρχεστε από πιο μακριά, αφήστε. Αυτό εξηγεί ότι δεν περνούν τα λεφτά. Δεν περνούν ούτε ο ρατσισμός. Ούτε ο ρατσισμός. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ελληνίδα! Κασέτη. Από πού? Λοχοπρέντο. Από μακριά, και εσείς από μακριά έρχεστε, σαν την αγάπη. Σας το έχω ξαναπεί πως είμαι Παρθένα. Άντρα δεν γνώρισα ποτέ ούτε ένα. Λέτε να είμαι άσχημη,
και δεν βρίσκω άντρα. Επί τούτου φορώ για το μάτι χάντρα. Θεέ, Θεέ του έρωτα, ας μ' αγαπήσει και εμένα ένας Αλβανός για να μην έχω την ανάγκη Έλληνα κανένας. Κύριε Νιονιό, αν δεν παραδεχτείς πως ο Αλβανός είναι πιο όμορφος από την Ελληνίδα, δεν έχεις δανεικά. Τι λες βρε, με εκβιάζεις, με εκβιάζεις. Δεν σε εκβιάζω, αλλά να παραδεχτείς το σωστό. Το σωστό βρε είναι ένα, πως η Ελληνίδα είναι κούκλα μπροστά στον Αλβανό. Κύριε Νιονιό, λυπάμαι, αλλά δεν έχω δανεικά να σου δώσω. Α, ψυχούλα μου ένω, μη φεύγεις βρε, μη φεύγεις. Ω, πάνε τα δανεικά, ο αναθεμάς εμανουσάκι με τα σύριάλ σου. Η αγάπη πρόλαβε και ήρθε από μακριά, μα δυστυχώς η οικονομική βοήθεια έμεινε στο δρόμο, όπως κι εγώ, στο δρόμο, στο δρόμο. Δεν ακούσατε τίποτα για την ανεργία εσείς. Ναι, Γερμανία. Α, Γερμανία. Α, σί, καλημέρα. Ξένος είστε, α, Τσέκο, νεροζούμε. Ε? Τσέκο, νεροζούμε. Ε? Τσέσκα, ρεπουμπλικά. Μπρούμπλικά, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού είστε εσείς, καλημέρα. Από California και Αλικαρνάσο. Καλημέρα, καταλαβαίνετε κριτικά. Λίγο. Να σας πω τίποτα γιατί εδώ πέρα απολύουνε τον κόσμο από τις επιχειρήσεις. Από τις δουλειές τους τους απολύουνε. Καταλάβατε τίποτα. Λίγο. Ναι. Το μισό. Από πού να ζητήσουν βοήθεια, από μουστάκι την Αμερική. Το μισό είναι λίγο. Ναι, είναι δικό μου. Είναι περίεργο για, έτσι, για ομορφιά, να το προσέχετε. Εσύ που... από πού είσαι. Δουλεύω κι εγώ, δεν βλέπω. Πού δουλεύει. Όποιο προλάβει, δουλεύει τον άλλο. Και δεν μου λες το κράνος μέσα στην αγορά, γιατί το φορεί. Για να με πιάσουμε. Όπου χρωστείς λεφτά, με σε κατακεφαλίζουν. Στο καλό πας. Ναι, είστε πολύ πιο αδύνατος, ναι. Πολύ πιο γλυκός και πολύ έτσι πιο σεξι άντρας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Εμένα αγαπάς, μην το φωνάς, θα παρεξηγηθούμε, ρε. Εσύ είστε και από πού είσαι. Από πού είστε. Από Πούσκε, από Πούσκε. Ε? Λεχάιμ, Λεχάιμ. Από πού είστε εσείς. Από Πούσκε. Από πού. Από Πούσκα. Από Πούσκα. Ρώση, Ρώση. Α, Ρώση, Ρώση.